να μπεις προς βάρος και να την παίρνει και μισή ώρα στη σήμερα. Τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαδικανικής Μεσογείου. Ε, ημέτερε δυνάμεις, αμήνονται του πατρίου εδάφους. 74 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα σε ασπίνοντα πάτε και διασούντα. Ετοιμότατοι άνθρωποι του τόπου μας, ενδοξότατε στρατηγέ, κυρίες και κύριοι, από την έκδοση του πρώτου πολεμικού ανακοινωθέντος. 74 χρόνια από τη στιγμή που ο στρατιώτης του 21ου συντάγματος Φεσικού, Βασίλειος Διαβαλιάδης, έγραψε το αίμα και τη ζωή του το μεγάλο όχι στους συμβολείς του Μουσολίνη, μαζί με χιλιάδες άλλους νέους της Ελλάδας, μεταξύ τους και 243 μαφιώτες. Φλογία Αγγέλου Παραθανάσιος, ετών 20 από την Βέρεια, έπεσε υπερπίστος και πατρίδος στην κλεισούρα στις 23 Δεκεμβρίου του 1940. 19 Ιωαννίδης Παναγιώτης, ετών 30 από την Άουσα, έπεσε υπερπίστος και πατρίδος στο Μάνης Παταρίδης στις 10 Μαρτίου του 1941. Στρατιώτης Αυσής Γρηγόριος, ετών 29 από το παλαιό Σκλίτς, έπεσε υπερπίστος και πατρίδος του 1931 στις 30 Ιανουαρίου του 1941. Γράφει στο προσωπικό χειρόγραφο ημερολόγιο του Ταματάκης Δημήτριος Κασλάς, διοικητής του 2ου τάγματος, του 5ου συντάγματος Τρικάλα, που με στρατιώτες του υπερασπίστηκε το θρηλυκό ύψο με 1931. Ημέρα 1η Κυριακή 9η Μαρτίου 1941, έναντι στις εκθέσεις. Την 6.30 ώρα γύρισαν των τρομακτικών και καταιγιστικών πύργων θερμού πυροβολικού και όλων. Η πρώτη φροντίδα μιας βαρέως πυροβολαρχίας ερήφθη ακριβώς την 6.30 ώρα με την υψώματος 731, όπου ο σταθμός διοικήσεως που ήταν το σύνθημα της ενάρξης της βολής. Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται με αυξάνουσα ένταση. Σμήνει αεροπλάνο ρητού συνεχώς στα φροντίδα των υψωμάτων 731 και 717. Το ύψομα 731 από τον τάγμα σύρθει συνεχώς, σηκώνει, φωτιά και καπνός, η ατμόσφαιρα είναι βαριά. Δύσκολο να μπει κανείς από τα αέρια των εκρήξεων. Κόλασης πυρός, μας περιβάλλαν καρμοί και ευρώικες. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι γίνεται σε απόσταση 10 μέτρων. Το ύψομα 731 ήταν δασωμένο με μέτρα ύψους 4 έως 5 μέτρων, εντός διόρου έμεινε κοινό. Τα σηματοβλέπματα μας καταστράψαν, τα χαρακώματα ισοπεδώθηκαν. Οι στρατιώτες καλύπτονται στα σοβά στον Βίδο και αγωνίζονται αγωνισμένα με επανορθώσεις της ζημίας. Ιδίως να προστατεύσουν τα πολυβόλα και προπολυβόλα από την καταστροφή, από τις πέτρες και χώματα που γύρονται από τα συγκλήσεις. Τα υπάρχοντα του υψώματος 831, δύο πολυβόλα των 6,5 και αντιαρματικός του γραμμός του 37, καταστράφησαν όλο τελώς. Περί την 7η και μισή ώρα, κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν τηλεγραφικώς δια 3 λεπτά με το συνταγματάρχη και τσεάν, επίσημα από τον διοικητή του συγκροτήματος Συνταγματάρχο Γεωργούλα, οι οποίοι αγωνιούσαν να πληροφορηθούν την κατάστασή μας. Μας ερώτησαν εάν οι άντρες του τάγματος κρατούν τα θέσεις του. Τους απάντησαν ότι οι όχι βρίσκονται στα θέσεις του. Μου διεβίβασε την εξής διαταγή γραπτή. Επιτροφές σε όσα δισταμινθείτε μέχρι σας χάρη. Οι πατρίς, η ανώτατη διοίκησης απαιτεί να κρατήσετε ψηλά την τιμή των όπλων. Του απήντησα οτιδήποτε και αν συμβεί δεν θα εγκαταλείψουμε το 731 και έχω πεποίθηση ότι δεν θα περάσουμε οι Ιταλοί. Τα λόγια είναι αδύναμο να περιγράψουν και να εγγυήσουν το ύφος εκείνων που ο λαός μας έγραψε με το αίμα του στα βουνά της Υπήρου. Η μνήμη βαθίζει πάνω στους προγραμματισμένους συνοπορίες δρόμους, αγγίζει πρόσωπα, κοντοστέκεται στα τοπία, αναθυμάται ονόματα και περιστατικά. Σε κάθε βήμα της θυμάται μια μεγάλη νίκη. Χιμάρα, Τεπελένη, Κοριτσά, Αργυρόπαστρο, Καρπάκι. Πέρασαν από τότε 74 χρόνια. Όμως, όσο και περάσουν, όχι μόνο δεν ξεπεριάζει η γη, αλλά και πιο κοντά μας φέρνει αυτή τη μεγάλη εποχή. Προς 2 Οκτωβρίου του Βρύου 1940, σηκώθηκε όρθια μια ολάκια εφηβή και έγραψε τα όνειρά της με φωτιά και αίμα. Γεννήθηκε ένα πρωί μέσα στην κυραυγή των Συρήνων και των Τραγουδιών. Οι καμπάνες όλες της Ελλάδας τραγούδησαν με τις ξεχωριστές μελωδίες τους και οι Έλληνες αλλάξαν με ένα όμορφο μεγαλόψυχο παρόμοιο. 28 Οκτωβρίου του Βρύου του 1940, πνευματικό κεφάλαιο του ελληνισμού και της Οικουμένης. Το έγραψε με το αίμα του για την υπόθεση του λόγου της γης, ένας λαός πιστός σε μια παράδοση, μια πίστη και μια ιστορία. 28 Οκτωβρίου του 1940, μοιάζει κάποιο μακρινή, ίσως για μόνο του. Ένα είναι σίγουρο σε όλους, δεν είναι μια απλή ιστορική αναδρομή στα περασμένα. Δεν τις πρέπει μόνο ομιλίες και πανηγύρια. Δεν είναι μια κοινότυπη συνήθεια. Το όχι στο ιταλικό τελεσίγραφο δεν ήταν μια απλή πολιτική
ήταν μια πράξη ερευνητή, μια απλή πράξη ερευνητή, μια πράξη εθνικού συμβολισμού. Και γι' αυτόν τον λόγο έμειναν γραμμένοι στην ιστορία μέχρι σαν άνοιξη τίλα γράμματα. 28 Οκτωβρίου 1940, με μεγάλη περηφάνεια και χαρά προκαλεί στη ψυχή του αυτή τη ημέρα ο Ρώσικος του παγκόσμιου ιστορίου. Σταθμό του τόξου και ορισμού στην ιστοριογραφή τη πατρίδα μα, ενώνει τι νίκε των μαραθωμάτων, των Βυζαντινών, των Ελλήνων 21 αλλά των Ιταλικών Ορέξεων των Ιππρών με του αγώνε και τι νίκε του νέου ελληνισμού για τη διατήρηση τη ανεξαρτησία, τη ελευθερία, τη ειρήνη. Ξυπνά μέσα μα την εθνική μα συνείδηση, τα φιλελεύθερα συναισθήματά μα, αναγεννά τι ιδέε μα, τα όνειρά μα, καλλιεργεί μέσα μα αρετέ, αληθώνει την πίστη μα στα ιδέα και τα όσια. Αυτή η πίστη που δεν άφησε να περάσει το έθνο του προγόνου μα, θριάμβησε και φλόγησε τι προσπάθειε των αγωνιστών στα πολλά τη πίνη. Εκείνη την εποχή ακριβώ, χώρε περισσότερε από τη φτωχή Ελλάδα, υπέκυψαν τι επικρατικέ ωραίε των κατακτητών. Παρά την αρνητική και τεχνολογική υπεροχή τη Ιταλική μηχανή, οι Έλληνε ρίχθηκαν στον Πειραιό με τον πάθο και την τόλμη που άρμοσαν στην ιστορία του. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισαν αριθμητικά πέρα και τεχνολογικά και όλου του εχθρού. Η ιστορία είναι εδώ να μα το θυμίσει. Με το ίδιο παράδειγμα θάρρο και με το χαμόγελο στα χέρια του στρατού τη Ιωσήφια Πέμπτου, ο ελληνικό στρατό ξεκίνησε την περιπέτεια του πολέμου στην Αρμανία. Στο νου έρχονται τα λόγια του εθνικού μα ποιητή Κωστή Παραμάνου, ο οποίο προέδρευε του στρατιώτε μα με του παρακάτω στίχου. Αυτό το λόγο θα σα πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το θάνατο, κρασί του το σχέδιο. Οι Έλληνες μαθητές βρέθηκαν να εκμεταλλευτούν τις ορδές των Ιταλών για τον Τρίτο Ράιχ και κατέφεραν να σπίρουν τον φόβο και την απεσιοδοξία σε όλους τους με τις συγκεκριμένες μάχες τους. Δεν άφησαν το ηθικό τους. Ηρωικά στάθηκαν σε επάξεις και σταμάτησαν την πρόλασή τους χαρίζοντας την ανθρωπότητα μεγάλες δίκες. Πολέμησαν για να νικήσουν. Πολέμησαν για την ανάγκη πίστη, για το έθνος και την ορθοδοξία. Όπως έκαναν οι Σουλιώτες, οι Ναοσέοι, οι Μεσολογίδες. Νίκησαν γιατί πίστευαν ακράδαντα ότι η μεγαλοσύνη δεν μετριέται με το στρέμμα, αλλά με τη σκαρδιά στο πείραμα μετριέται και με αίμα. Ορισμένοι θα πούν πως δεν κατάφεραν να νικήσουν τη μεγάλη καρδίνα που προέκυψε από την Ένωση Γερμανίας και Ιταλίας και λήξαν. Όμως η ήττα αυτή τελικά αποδείχθηκε νίκη ηρωική, νίκη περήφανη, νίκη ιστορική. Τι σημασία έχει αν τελικά υπήρξαν βήματα ενός ανθρώπινου του πολέμου, τι σημασία έχει αν γεμίσαν πολιτικές. Ερείπιο. Κάθε πληγή αναγκαίος. Κάθε ερείπιο. Μια εποπτεία. Το ηρωικό όχι έγινε βίωμα λαών, σίγουρο και ιδέα. Όταν το σοκό φως του Σαράντα έλαψε στον αποφερμένο ουρανό της Ευρώπης, όλοι οι μεγάλοι έσκυψαν ταπεινά. Με ευλάβεια μπροστά στο πρόβλημα της μικρής Ελλάδας, στο όραμά της, στο όνειρό της. Η μικρή Ελλάδα ορθώθηκε σαν μυθικός γίγαντας και σταμάτησε με την ατσάλινη ηρωική ψυχή το χήμα των κατακτητών. Και πλημμύρισαν την ιδέα με φλογερά μηνύματα θαυμασμού που η ιστορία χάριξε με πρόφωσα γράμματα στι σελίδε των αγώνων υπέρ τη ελευθερία. Δείξαμε στην ανθρωπότητα τι εθνικέ μα δυνάμει. Με το αίμα μα, εξαγοράσαμε το δικαίωμα τη ισοτιμία και του σεβασμού. Εξαγοράσαμε το δικαίωμα να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον μα, το μέλλον των παιδιών μα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, αλλά αυτό πρέπει να το θυμίζουμε σε όλου. Ο άνεσο αγώνα ενάντια στο φασισμό του παιδιού μου σου λέει ότι είπε. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω από την περιφρούση της ελευθερίας της χώρας και της διατήρησης της νόμης. Αναγνωρίστηκε το ψυχικό στέλος των Ελλήνων για την ελευθερία. Γι' αυτό και μόνο σήμερα που το φωνάζουμε, η Ελλάδα υπάρχει και θα υπάρχει αιώνια για την ιδέα. Είναι ώρα, είναι όνειρο και τα όνειρα δεν πεθαίνουν. Γίνονται πραγματικότητα όταν υπάρχει πίστη. Η Ελλάδα είναι η εξάρτηση της ελευθερίας και θα χαθεί όταν πάψει να υπάρχει ο τελευταίος Έλληνας πάνω στη γη. Στους αφανείς ήρωες, αυτούς που έγιναν τον κάθε μας, στρέφουμε σήμερα τη σκέψη μας και κλείνουμε φλαγκά το χρόνο μπροστά στην αξιοπάνω μας στη θυσία τους. Στη θυσία τους που βρήκε δικαίωση και ειρήνη, τα όνειρα όλες τις ανθρωπότητες. Είναι χρέος όλων μας αυτές τις δύσκολες στιγμές να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη της πάρης του ειρηνικού μας για τα ύψη στα ανθρώπινα ιδανικά, την ειρήνη, την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την πρόοδο και την προκοπή αυτών των τόπων. Να αναδείξουμε και πάλι τη σκληρικότητα και την αλληλεγγύη σε θεμελιακέ εξαιρέσει τη κοινωνία μα. Την ίδια ημέρα η Εκκλησία γιορτάζει την γιορτή τη Αγία Σκέπη. Η εικόνα δείχνει την Παναγία με ανοιχτή αγκαλιά και το πνευματικό αναφέρει τη φράση «Σκέπη στο λαό σου με ρόλο σου και εκπάσει στον εαυτό να υποβλήσει». Κάποια στιγμή όμω πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κοντά στη θρησκευτική ερώτηση στην εθνική επέτειο, αλλά ταιριάζει η εθνική επέτειο με το μέλλον τη θρησκευτική ερώτηση. Δηλαδή, ακριβώ ο πιο αγώνα των Ελλήνων είναι
Στο εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούσαν ήρωες, αλλά ότι οι Έλληνες πολεμούσαν Έλληνες, αναφέρει ο άλλος αρχηγός Winston Churchill για τους Έλληνες μαθητές του Αλβανικού έπους. Πριν από 13 μέρες, σε αυτόν τον ιερό ναό, ο σεβασμένος μητροπολίτης μας Παντελήμονος, ως νέος παραπέμπτης Γερμανός ήταν, ζούμε σήμερα σε μια εποχή ρευστότητας, μια εποχή δραματική, που πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα έρθει. Έχουμε χρέος σήμερα να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα, την υπερασπιστούμε την ιστορία, το όνομα και την αυτοδιαχείρισή μας από εκείνους που θέλουν να δημιουργηθούν το όνομά μας. Έχουμε χρέος να μην παραχωρήσουμε την ταυτότητά μας στους υπερασπιστές που θέλουν να μην το υφαρπάξουν. Και αν οι πατέρες μας αγωνίστηκαν για να ελευθερώσουν την βοήθεια του Θεού, της Παναγίας και των Αγίων μας, την κοινή μας κοινωνία σε παραπληκτικές διαθέσεις τους, εμείς έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για το όνομα. Για να μην μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όσοι ποτέ δεν ήθελαν την ελευθερία τους, όσοι ποτέ δεν συμβάστηκαν την ιστορία τους, όσοι εταιρίστηκαν και ξεφτερίζονται το όνομα τους, προσπάθησαν στους πατέρες και τους προγόνους μας, αυτούς που έγραψαν να ανοίξουν τα γράμματα μαζί με το δικό τους όνομα και το όνομα της Ελλάδας μας στο βιβλίο της ιστορίας. Προσωπική διαβεβαίωση προς εσάς μας βιώνεται, εις όλο το κέντρο του, από όλους εμάς της νέας γενιάς, ότι για αυτά τα υγεία χώματα της Μακεδονίας, της Ιππείρου, της Θράκης, της Ελλάδος ολάκαιρης, ο αγώνας για να μείνουν ελεύθερα ορθόδοξα και ελληνικά θα είναι το ίδιο επίπεδο με αυτόν τον προγόνο μας, τα ιερά κόκαλα των οποίων παραμένουν άνθρωπα στις χρονοτροφές του Ιππείρου. Ζήτω το έθνος, ζήτω η αιώνια Ελλάδα. Yeah!